Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πουστολίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε την παρουσία σας νωρίς το πρωί στον 9.84 και Νικολάου. Εσείς Βρυξέλλες, Στρασβούργο, παρακολουθήσατε τα γεγονότα αυτές τις ημέρες. Πού βρισκόμαστε στο αγροτικό ζήτημα? Ναι, είναι κάπως όπως το περιγράψατε. Ξαφνικά όλοι εκείνοι δηλαδή που με την ψήφο τους και με τις μεθοδεύσεις τους τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βγάζει τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους αγρότες γενικότερα και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στους δρόμους για την επιβίωσή τους, ξαφνικά όλοι στηρίζουν, αναγνωρίζουν δίκαια αιτήματα, εντοπίζουν πιθανά λάθη, παραλήψεις κτλ. Που έγιναν. Γι' αυτό το λέω, γιατί και στην Ελλάδα μετά τις μαχητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς στη Νίκαια της Λάρισας τα μπλόκα με τις κατεβαίνουν στην Αθήνα την Τρίτη. Ακριβώς αποφάσισαν να κατέβουν και να καλέσουν, και πολύ σωστά κατά την άποψή μας, και τα υπόλοιπα τμήματα που πλήττονται του ελληνικού λαού, σωματεία, συνδικάτα, ενώσεις, φορείς να τους στηρίξουν. Όλοι και τα κόμματα που στήριξαν και με την ψήφο τους αυτή τη στρατηγική, τους είπαν πολλά λόγια συμπάθειας, τους χτύπησαν στην πλάτη, αλλά σε τελική ανάλυση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, γιατί όλα αυτά συνδέονται με τη δημοσιονομική ικανότητα της χώρας. Κύριε δηλαδή, Νικολάου, μου επιτρέπετε, εσείς παρακολουθείτε ως Ευρωβουλευτής τα γεγονότα τους συνέγγυς και... Τη βοήθειά σας. Αυτές τα βήματα που έκανε η Κομισιόν αυτές τις ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, οι διαφοροποιήσεις μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αγροτών, ποιες είναι? Δηλαδή, θα αρθεί η υποχρεωτική αγρανάπαυση, το ένα, θα υπάρξουν κάποια μέρημνα για τα φυτοφάρμακα να μπορούν να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι αγρότες, διότι σε άλλα μέρη της γης τα χρησιμοποιούν, κάπως έτσι είναι? Ναι, προσέξτε να δείτε τώρα. Η ίδια η ΚΑΠ, σαν στρατηγική, στην ουσία της έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι η ενίσχυση της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερα, σε σχέση με άλλες χώρες και άλλες ενώσεις παγκοσμίως, οι οποίες είναι ισχυρές στην αγροτική παραγωγή, στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Και βεβαίως δεν μιλάμε για τους βιοπαλαιστές αγρότες, μιλάμε για μεγάλους ομίλους των αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, η δεύτερη μέρημνα της ΚΑΠ σαν στρατηγική, είναι ότι για να γίνει αυτό στα πλαίσια του καπιταλισμού πρέπει να ενισχυθεί η συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια, πράγμα το οποίο έχει γίνει και το αποδεικνύουν τα στοιχεία. Μην πούμε μόνο για την Ελλάδα ότι από το 21 περίπου τις 100 αγροτικού πληθυσμού έχουμε φτάσει στο 6, αλλά να δούμε και το γενικό ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου τα τελευταία 10 χρόνια από 10 περίπου τις 100 φτάσαμε και στο 6%. Άρα λοιπόν, η σύγκληση η οποία τότε λέγανε και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο Συνασπισμός Πρόωρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλαστικά κόμματα, δεν είχε να κάνει ποτέ με τα δικαιώματα, δεν είχε να κάνει ποτέ με τους μισθούς, με τις συντάξεις, δεν είχε να κάνει ποτέ με χρυσά κουτάλια, αλλά είχε να κάνει με αυτό. Σύγκλινε, ξεκληρίστηκε εκατομμύρια αγροτικού πληθυσμού, έτσι ώστε κάποιοι όμιλοι να μπορέσουν να αυξήσουν το μερίδιο στην αγορά και να μπορέσουν να ανταγωνιστούν καλύτερα ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Βέβαια, εκεί, κύριε Νικολάου, είναι και ο φαύλος κύκλος, διότι υπάρχει μια ερημοποίηση, υπάρχει η ένταξη αστιφιλίας σε πανευρωπαϊκό παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει η ερημοποίηση εγκατάλειψης της υπαίθρου και δεν ξέρει κανείς αν η ερημοποίηση οδηγεί στην απαξίωση της αγροτικής παραγωγής, αν οι δυσκολίες του αγρότη οδηγούν στην αστικοποίηση. Κύριε Αποστολίδη, πρέπει να έχουμε στο νου μας και το αντίστροφο, ότι η ίδια η ΚΑΠ που καλώς μπαίνει σήμερα στο προσκήνιο των αγροτικών κινητοποιήσεων οδήγησε σε τέτοια φαινόμενα. Οδήγησε, για παράδειγμα, σε τέτοια φαινόμενα όταν δίνονταν ενισχύσεις για να θάβονται τα απορροκυπευτικά. Ή οδήγησε όταν δίνονταν άλλες ενισχύσεις και βοηθήματα για να μην καλλιεργούνται τα χωράφια. Όλα αυτά στην Ελλάδα τα έχουμε δει. Ή με την λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυρώσεων, για παράδειγμα, απέναντι στη Ρωσία, απέναντι σε άλλες χώρες, όπου οδήγησε στην καταστροφή πάρα πολλούς βιοπαλαιστές αγρότες παραγωγούς, ή με τις κοινές οδηγίες, θέλω να σας θυμίσω, στα πλαίσια και των μνημονίων που υπέγραψαν τα υπόλοιπα κόμματα και στήριξαν, των κοινών οδηγιών, για παράδειγμα, για το γάλα, για το κρέας,
που πραγματικά δημιουργήσαν μια θηλιά στο λαιμό των βιοπαλαιστών παραγωγών. Και καμιά φορά, κύριε Νικολάου, ξέρω να το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, είτε πολλά χρόνια πριν, καμιά φορά οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές των Βρυξελών φτάνουν στα άκρα. Κάποτε στον αγροτικό τομέα είχαν αποφασίσει ότι τα αγκουράκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη διάσταση, να έχουν και να είναι ίσια. Πλην όμως σήμερα βλέπω μια μεγάλη διαλυκνιστήρα με την Ουκρανία, η οποία έχουν φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει γεωπολιτικά με τον πόλεμο που είναι σε διαεξέλιξη, αλλά υπάρχει αντίδραση των Ευρωπαίων αγροτών ισχυρή από τους Πολωνούς, τους Γερμανούς, όσον αφορά τα ουκρανικά προϊόντα. Είναι και αυτά τα μεγάλα ζητήματα και αιτήματα προς την Κομισιόν. Ναι, ιδιαίτερα θέλω να υπάρξει προσοχή και των αγροατών μας στο γεγονός ότι την επόμενη εβδομάδα συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο στις αρμόδιες επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων και προϋπολογισμού το χρηματοδοτικό μέσο για την Ουκρανία. 500 δις για νοικοδόμηση. Ναι, και έξτρα 50 δις τα οποία αποφάσισε η τελευταία ολομέλεια πριν από περίπου 15 μέρες. Την ίδια στιγμή που οι αγρότες είναι στο δρόμο, κινητοποιούνται, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και αιτήματα για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους, να μην ξεκληριστούν, να μπορέσουν να παράγουν φθηνά και ποιοτικά προϊόντα αγροτικά, για να μπορεί και με φτηνότερα να τα βρίσκει στο ράφι και ο καταναλωτής και όχι να πλουτίζουν οι μεσάζοντες, οι σούπερ μαρκετάδες που επιδοτήθηκαν. Την ίδια στιγμή λοιπόν που έχουμε αυτό το τεράστιο χρηματοδοτικό μέσο για την Ουκρανία, που κατά τη δική μας άποψη ρίχνει φωτιά, ρίχνει λάδι στη φωτιά του υπεραλιστικού πολέμου με τη Ρωσία, το απόλυτο νούμερο των διευκολύνσεων προς τους αγρότες είναι 9 δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό και μόνο, αν θέλετε, αποδεικνύει το που είναι στραμμένη η προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζει τους ομίλους, τους καπιταλιστές, τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Κύριε Νικολάου, σας αφήσει. Εμείς πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στον 984. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στην πορεία της ημέρας σας. Στην Αθήνα βρίσκεστε. Λίγες μέρες είναι καλή στην Αθήνα όταν, και έχει να τα κάνει όλα μαζί συγχρόνως. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι είναι. Είναι και εδώ δύσκολες μέρες, αλλά εμείς νομίζουμε ότι όπως και οι αγρότες και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός πρέπει να έχει την προσοχή του στραμμένη στις 28 Φλεβάρι, όπου είναι η πανεθνική απεργία, στην οποία μπλέκονται μαζί δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα είναι ο ένας χρόνος από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα της τραγωδίας των Τεμπών, που δεν πρέπει να ξεχαστεί, γιατί θέτει στο προσκήνιο το βασικό της σημερινής κοινωνίας που ζούμε, ή οι ζωές μας ή τα κέρδη μας. Και το δεύτερο, το οποίο διαπλέκεται με το πρώτο, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός με την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, τον πληθωρισμό, την ανάγκη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βελτιώσεις στους μισθούς, για εγγυημένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Και εκεί νομίζω ότι όλα τα σφυριά χτυπάνε, και οι αγρότες και οι εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι. Ο ελληνικός λαός πρέπει όλοι μαζί συντονισμένα να προβάλλουμε τις απαιτήσεις μας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος αυτός να έχουμε ορισμένες αποσπάσεις, κατακτήσεις, να βελτιωθεί γρήγορα η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε βάρος αυτή της κυβέρνησης. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά, καλημέρα.